Θέλω τώρα μάσας του συνδεσμού, ναι μπορούμε, για αυτή την αλλαγή την οποία θέλετε και προτείνετε στους πολίτες να την αποφασίσουν σε μερικές ημέρες και να σας δώσουν τη δυνατότητα και την εντολή 1 Σεπτεμβρίου να λάβετε ως δήμαρχος. Έχει γίνει μια προσπάθεια από την αρχή του έτους. Στις 2 του μήνα Φλεβάρη ανακοινώσαμε επίσημα την υποψηφιότητά μου. Ξεκινήσαμε τότε πάρα πολύ χαλαρά, με μια φιλική, θα το έλεγα, προσπάθεια που ξεκινήσαμε να κάνουμε. Ωστόσο βλέπουμε ότι όλη η προσπάθεια αυτή δυναμώνει. Στα μέσα του έτσι όμορφου ταξιδιού, θα έλεγα, που κάνουμε, βλέπουμε ότι έχει δυναμώσει τόσο πολύ, ώστε να πιστεύουμε πραγματικά ότι θα είμαστε η ερχόμενη διοίκηση του Δήμου Παγκαίου. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι στάθηκαν κοντά μου και κοντά μας σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Συγκινούμε ιδιαίτερα από το γεγονός ότι έρχεται κοντά μας πάρα πολύ νεολαία. Μας στηρίζουν αρκετά παλαιά αυτοδιοικητικά στελέχη της περιοχής μας, του Δήμου μας γενικά, αλλά και πάρα πολλοί νέοι οι οποίοι βγάζουν κάτι, έναν φρέσκο αέρα, έχουν ένα μεράκι, μια όρεξη ιδιαίτερη, γνώσεις, παιδιά 20, 25, 30 χρονών, οι οποίοι συμμετέχουν, είναι κοντά μας, είναι αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, είναι μπροστάριδες σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε και είναι αυτοί που πραγματικά με δίνουν το κουράγιο, τη δύναμη και τη δυνατότητα να πιστεύουμε όλοι μαζί ότι πραγματικά ναι μπορούμε να δώσουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη στο Δήμο μας και νομίζω, είμαι βέβαιος, ότι θα το πετύχουμε. Σε αυτό καλώ όλους τους δημότες του Δήμου Παγκαίου. Πιστεύω ότι θα έχω τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε, αλλά καλώ όλους τους δημότες του Δήμου Παγκαίου να μετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Για όσους με γνωρίζουν, να ξέρουν ότι θα συνεχίσω να λειτουργώ και να κινούμαι ως Φίλιππος Αναστασιάδης που με γνωρίζουν. Και έτσι θα συμπορεύσουμε, έτσι θα αγωνιστούμε και έτσι θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε όχι μόνο τώρα τον Δήμο, αλλά τον Δήμο εννοώ τον Δημαρχιακό Θόκο και την διοίκηση του Δήμου, αλλά και μετά πραγματικά να βοηθήσουμε τον τόπο μας. Οι προθέσεις μας είναι αγνές, είναι λόγια καρδιάς και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε.